Πάμε τώρα στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Πάμε στο Βαγγέλη το Μπερί. Έλα, Βαγγέλη μου, καλημέρα. Είμαστε και πάλι. Θέλω να πω κάτι που παίρνω αφορμή από μια κουβέντα που ακούστηκε χτες στην εκπομπή της κυρίας Κατερίνας Καινούριου. Είπε ακριβώς από μαγνητοφωνημένη πρόταση. Έχει τύχει να με σχολιάζει με χυδαίο τρόπο στο παρελθόν ο Βαγγέλης Περής για την εμφάνισή μου. Θα μου πεις τώρα τι ασχολείσαι με τον Περή. Πόσο χυδαίο είναι αυτό από την πλευρά ενός άνδρα. Και θέλω να πω κάτι, να το κλείσω τηλεοπτικά. Θα πρέπει αυτό το οποίο είπε, ότι την έχω σχολιάσει με χυδαίο τρόπο, η Κατερίνα Καινούριου να το αποδείξει. Όχι να πει κατάλαβα, μου είπανε, υπονοήθηκε. Να πει το σχόλιο, το χυδαίο που έχει ακουστεί από μένα. Αν δεν γίνει αυτό, θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Αν δεν ζητήσει συγγνώμη, θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες που αντιστοιχούν σε αυτό το οποίο έκανε δημοσίως. Που οι ευθύνες αυτές φυσικά θα είναι ποινικές. Αυτό. Να ρωτήσω κάτι, επειδή βλέπω ότι έχεις και... το διάβασα και έχεις ταραχθεί, ναι. Το διάβασα και εγώ εχθές το σχόλιο της Κατερίνας. Βλέπω σχόλιο, έχει... ανακοίνωση. Βλέπω ότι έχει πειράξει. Να ρωτήσω κάτι. Μήπως, επειδή ρε παιδί μου, εσύ έχεις υπάρξει στο πλευρό του αείμνηστου του Θέμου Αναστασιάδη, μια άλλη εποχή, με ένα άλλο χιούμορ και άλλη προσέγγιση, που και εσύ έχεις μιλήσει για την εποχή αυτή και λες ότι γινόντουσαν τότε πράγματα που όλοι τα κάνανε, που και τώρα αν το βλέπα θα ήταν άβολο όταν τα κάναμε. Μήπως το πλαίσιο αυτό, ρωτάω και δεν θυμάσαι, έχετε πει σαν χιούμορ, σαν βιντεάκι, σαν σχόλιο, κάτι ή ο αείμνηστος ο Δέμος είτε εσύ για την Κατερίνα που την έχει θίξει και αναφέρεται σε αυτό? Δεν το γνωρίζω το θέμα, και γι' αυτό δεν ρωτάω. Έχει νόημα τώρα, για κοιτάξτε, αυτό πρέπει να το φέρει εκείνη. Θα πρέπει, και το λέω δημοσίως, να φέρει τη χυδαία, με το χυδαίο τρόπο σχολιασμό στην εμφάνισή της. Εσύ δεν θυμάσαι κάτι τέτοιο πάντως? Όχι, δεν θυμάμαι. Δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει.